Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και για το 2024 και για έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα τους μήνες υψηλής κατανάλωσης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, με αφορμή ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Την ψήφιση τροπολογίας για διετή αναστολή πληρωμής ρεύματος για τους πληγέντες αγρότες, αλλά και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το έτος 2024. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων. Την αναφορά στη μνήμη των πεσών των Ελλήνων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού στα Ήμια. Και την εξέταση μαρτύρων στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Σειρά μέτρων για την ανακούφιση των αγροτών, με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και για το 2024, αλλά και έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα τους μήνες υψηλής κατανάλωσης, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για απόγνωση των αγροτών της Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα και για επικοινωνιακές τακτικές της κυβέρνησης. Στην αρρωγή που προσέφερε το Κοινοβούλιο, ανταποκρινόμενος σε αίτημα μελισσοκόμων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας. Σειρά μέτρων για τους αγρότες, όπως την επέκταση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024, και σε πρώτη φάση πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα τους μήνες υψηλών καταναλώσεων, καθώς και φθηνότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε στη Βουλή ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού σε ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που επί 2 χρόνια τώρα επιστρέφουμε σε κτηνοτρόφους, σε καλλιεργητές, τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, 160 εκατομμύρια ευρώ σε 290.000 δικαιούχους. Και μιας και βρίσκομαι στο θέμα αυτό, να ανακοινώσω ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, και καθώς ναι, η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και για το 2024. 82 εκατομμύρια ακόμα. Σε πρώτη φάση η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο, δηλαδή τους μήνες των υψηλών καταναλώσεων. Για επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν απαντήσεις από τα μπλόκα. «Δώστε απαντήσεις, όχι να επιδεικνύετε γενναιοδορία χωρίς αντίκρισμα», είπε χαρακτηριστικά. Για μία ακόμη φορά φοβάμαι ότι θα μπούμε στο δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω πως και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρρωγής, αυτά τα περίφημα 5 και 10 χιλιάδες ευρώ, πιο πολύ σε επικοινωνία παραπέμπει, όταν ο πρώτος κύκλος, τα 2 ή 4 χιλιάδες ευρώ, δεν έχει δοθεί ακόμα σε αρκετούς δικαιούχους. Μήπως τελικά ανοίγει αυτός ο δεύτερος κύκλος, ανοίγετε εσείς αυτό το δεύτερο κύκλο, για να κατευνάσετε πρόσκαιρα την οργή των αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας, επιδιώκοντας απλά και μόνο να δείξετε γενναιοδορία, χωρίς όμως επί της ουσίας κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι αναλυθές πως δεν έχει ακόμη αρχίσει η πρώτη αρρωγή και κάλεσε τους Θεσσαλούς αγρότες να υποβάλουν τους φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από την πλευρά του, ο κύριος Χαρίτσης χαρακτήρισε αναμενόμενα όσο είπε ο Πρωθυπουργός για παροχές στους πληγέντες και διερωτήθηκε αν τελικά οι αγρότες είναι αχάριστοι. Η ερώτηση σημειώνει ότι δεν έχει ακόμα καν ξεκινήσει η ενίσχυση της πρώτης αρρωγής. Το ξαναείπα, αυτό αποδεικνύεται ανακριβές. Ναι, η κρατική αρρωγή ανέρχεται στο 70% της ζημιάς σε πάγια και σε εξεπλουσμό. Όχι, δεν θα αναβιώσει αυτή η κυβέρνηση το σύνθημα «όλα τα κιλά
όλα τα λεφτά. Και δεν μιλώ μόνο για συνθήματα που περιλαμβάνουν τα πάντα και τους πάντες, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει κανείς τίποτα και κανένας. Άκουσα, μιας και βλέπω εδώ πέρα συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία διάβασε ο κύριος Κασελάκης, δεν μου φάνηκε να γνωρίζει έτσι σε βάθος τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι εποχές των λεφτόδεντρων έχουν περάσει. Κάποιοι θέλουν να τα ξαναφυτέψουν, αλλά έστω και σε λάθος εποχή. Ουδεμία έκπληξης, γιατί έκανε αυτό το οποίο ακριβώς περιμέναμε. Προσπάθησε να μας περιγράψει μια εικόνα ότι η κυβέρνησή του κάνει κάθε τι το δυνατό και ακόμα περισσότερα. Όλα τα έχει κάνει, όλα τα έχει κάνει καλά. Άρα βεβαίως οι αγρότες προφανώς ψεύδονται. Οι αγρότες είναι αχάριστοι. Μπορεί το όνομα του νεοσύστατου κόμματός σας να είναι Νέα Αριστερά, αλλά φοβάμαι ότι έχετε υιοθετήσει όλες τις παλιές κακές συνήθειες της αριστεράς από την οποία προέρχεστε. Με πρώτη, να μπορείτε να μιλάτε πολλή ώρα χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα το συγκεκριμένο και το ουσιαστικό. Η πραγματικότητα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι με την πολιτική σας έχετε κατορθώσει να δημιουργήσετε ένα πληθωρισμό απληστείας. Και αυτός ο πληθωρισμός απληστείας πλήττει αυτή τη στιγμή και τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του μήνα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτων, σημειώνοντας ότι θα θίξει μικρά τοπικά συμφέροντα και κάλεσε τα κόμματα να το στηρίξουν. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άρση της αγρανάπαυσης θα δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα στους αγρότες. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τατσούλας, αναφέρθηκε στη στήριξη που παρήχε το κοινοβούλιο σε μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η Βουλή δέχτηκε ένα αίτημα από τους μελισσοκόμους στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς, αφού ενημέρωσα και συνοήθηκα και με τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Ευγενάκη. Χορηγήσαμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 1.200 κυψέλες στην Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Σωματείων σαν μία μορφή συμπαράστασης προς εκείνους τους μελισσοκόμους που πάθαν ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Άρα και εμείς αντιλαμβανόμεθα και συνεννοούμεθα με την πολιτεία και η Βουλή συνδράμει σε αυτό το έργο της ανάταξης των πληγών του αγροτικού κόσμου. Μένουμε στο θέμα, καθώς το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο περιθώριο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και την τροπολογία και τη διετή αναστολή πληρωμής ρεύματος για τους πληγέντες αγρότες, αλλά και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το έτος 2024. Για εμπεγμό των αγροτών από την κυβέρνηση με εξαγγελίες μέτρων τη στιγμή που γίνονται ρευματοκοπές, έκανε λόγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Για αντιμετώπιση των χαμηλόμισθων με πελατειακό τρόπο, επέκρινε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κοροϊδία χαρακτήρισε την τροπολογία για το ρεύμα των αγροτών και για την αύξηση του κατώτατου μισθού ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και έκανε λόγο για δίκαιο των αγροτών και υποκρισία της κυβέρνησης. Μόνο κοροϊδία μπορεί να είναι ότι έρχεται σήμερα με μια τροπολογία να επιλύσει κάτι που έχει υποσχεθεί, ενώ γίνονται ρευματοκοπές σε πλημμυροπαθείς. Και το ξέρετε γιατί είστε από εκεί. Και μάλιστα το παραδέχτηκε η κυβέρνηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ο ΔΔΕ είχε παραδεχθεί, έχουν αποδειχθεί εγγράφος και από τον βουλευτή μας, τον κύριο Κόκαλη και τον Μεάρχη, ότι ο ΔΔΕ εγγράφος έχει παραδεχτεί ότι η κυβέρνηση δεν είχε δώσει νομοθετική εντολή, με αποτέλεσμα να προχωρούν οι ρευματοκοπές. Εκατοντάδες ήταν οι προετοιμασίες και γίνανε πάρα πολλές. Δεν μπορεί να συνδέεται άλλη μια φορά με τις εκλογικές επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν μπορεί χαμηλόμισθοι να είναι όμοιροι πολιτικών επιλογών. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη και την επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ο
καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στους κοινωνικούς εταίρους και στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αφού φάγατε τα μούτρα σας με τα περί υποκινούμενων μειοψηφιών και καταλάβατε ότι δεν παίρνουν οι τσαμπουκάδες και οι συκοφαντίες, καθώς οι αγώνες πληθαίνουν καθημερινά σε όλη τη χώρα, τώρα κινείστε πλέον στη γνωστή τακτική της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Πετάτε στην εξέδρα της ευθύνας σας για την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκαν και άλλοι αρχηγοί κομμάτων και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός, βλέποντας ευρωεκλογές και ασθενώντας, βλέποντας ότι καταραίει ο ίδιος παρά τις δημοσκοπήσεις που το φτιασιδώνουν, άρχισε να μοιράζει λεφτά. Δίνει, λέει, 10 χιλιάρικα στον ένα, 5 χιλιάρικα στον άλλον, 6 χιλιάρικα στον άλλον. Αυτό δεν είναι, αυτά είναι ψίχουλα. Μπρος στο βιός που χάσανε οι αγρότες τα χιλιάδες ευρώ, τα 10 χιλιάρικα δεν είναι λύση το πρόβλημα. Οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους και αυτό έχει αιτιολογία. Και δεν είναι όπως προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση για να καλύψει την ανικανότητά της ευρωπαϊκό ζήτημα. Η αιτιολογία είναι ότι εδώ και 4 χρόνια και πλέον δεν έχουν δει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κάτι ουσιαστικό για να βοηθηθεί ο Έλληνας αγρότης. Θυμηθήκατε ότι υπάρχει πρόβλημα με ανθρώπους που τους κόβουν το ρεύμα. Και έρχεστε εδώ τώρα να πείτε μέτρα τα οποία τα έχετε ανακοινώσει πριν μήνες, τη στιγμή που τι έχετε κάνει με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΔΔΕ. Έχετε κόψει ήδη το ρεύμα σε 191 ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Κριτική στην κυβέρνηση για μηδαμινές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το στίχημα της τετραετίας για την κυβέρνηση είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα εκινείται η διαδικασία, απάντησε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Χρέος μας, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, να καρπώνονται με δίκαιο τρόπο το μέρισμα της ανάπτυξης. Να ανέβουν οι ιστοί, να ανέβουν οι συντάξεις, οι άνεργοι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν περισσότερες και καλοπληρωμένες δουλειές και κυρίως το κράτος να συνεχίσει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι και το στίχημά μας για την τετραετία. Τα εισοδήματα να ενισχυθούν και γιατί όχι να ξεπεράσουν το μέσο όρο των εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας ο κατώτατος μισθός στο τέλος τετραετίας να φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός τα 1500. Την ώρα που έρχεται τροπολογία ευεργετική και θετική σε σχέση με τον βασικό μισθό, ανεξαρτήτως του ότι δεν θεωρούμε επαρκή αυτή την αναγγελία, δεν μπορεί όμως την ίδια ώρα άνθρωποι να μένουν στο δρόμο, άνθρωποι να αγωνιούν και να καταγγέλουν ότι πρόκειται για εκδικητικές απολύσεις. Στην τροπολογία για το αγροτικό ρεύμα αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Η πρόσφατη παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ειδικά για να αντιμετωπίσει το θέμα που ανέκυψε με τον αγροτικό κόσμο στη Θεσσαλία, κινείται προς την κατεύθυνση του να ακούσουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν θυγεί πραγματικά από τα καιρικά φαινόμενα το τελευταίο χρονικό διάστημα και να δώσουμε λύσεις, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν την κοινωνία. Ωστόσο, αυτό που μένει τελικά είναι ότι η Ελλάδα, παρά την προσπάθεια μερικών να αλλάξουν την εικόνα της και να δημιουργήσουν κάποια άλλα δεδομένα, εκπέμποντας ή στέλνοντας μηνύματα στην κοινωνία μιας δίθεν πατρίδας, ενός δίθεν κράτους που δεν κινείται στο σωστό δρόμο, τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από την προσπάθεια που γίνεται από πολλούς εκ των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ακόμα ένα μέτρο στο ευρύτερο πλαίσιο της κρατικής αλλαγής προς τους αγρότες οι οποίοι πλήγησαν στη Θεσσαλία και όχι μόνο από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Με αυξημένη πλειοψηφία ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, καθώς και η τροπολογία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και τα μέτρα στήριξης των αγροτών. Ευρύτατης συνένεσης έτυχε και η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αποδέχτηκε η κυβέρνηση για την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου, η ημέρα δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, ως ημέρας φιλάθλου.
Με ευρύτατη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια επί της αρχής το νομοσχέδιο για την οπαδική βία αλλά και η τροπολογία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την στήριξη των αγροτών. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν επί της αρχής, παρόν δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και κατά ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη. Την τροπολογία υπερψήφισαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Ευρύτατη συνένεση επετέχθη επίσης για την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως ημέρας φιλάθλου στη μνήμη του δολοφονημένου Άλκη Καμπανού. Τροπολογία πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και απεδέχθη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, γεγονός που χαιρετίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως εφαλτήριο για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Θεωρώ ότι πρέπει να την καθιερώσουμε την 1η Φεβρουαρίου ως Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου. Αποδεχόμενη και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, ο κύκλος αίματος δεν έκλεισε. Να δείξουμε όλοι ενωτικά ότι είμαστε μία γροθιά απέναντι στη βία. Αυτό εκφράζεται σήμερα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και να ελπίσουμε να ισχύσει αυτό που είπαμε και τότε, η λέξη ποτέ ξανά. Μια σημαντική στιγμή στο Κοινοβούλιο. Εγώ διάγω τη δεύτερη θητεία μου. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει δεκτή τροπολογία της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πάντως είναι μια σπάνια στιγμή. Και θεωρώ ότι αυτό δείχνει τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, ανεξάρτητα από τις αποκλίσεις και τις διαφοροποιήσεις, να παλέψουμε όλοι μαζί στο μέτρο του δυνατού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της βίας. Είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, και είναι και μια θετική κοινοβουλευτική πρακτική προτάσεις που έρχονται από την κοινωνία και διαμέσου των κοινοβουλευτικών ομάδων διοχετεύονται στο Κοινοβούλιο να γίνονται δεκτές από την κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση θα πρέπει να έχει ασφαλώς, όπως έχει, μια ιδιαίτερη συμβολική αξία. Κάθε ημέρα που νοηματοδοτεί έναν αγώνα κατά μιας κοινωνικής παθογένειας όπως είναι η βία, πράγματι πρέπει να εκπέμπει μια πολύ συγκεκριμένη συμβολική ακτινοβολία. Μακάρι η Δευτέρα Φεβρουαρίου να γίνει η μέρα του φιλάθλου πνεύματος και όχι μόνο η μέρα του φιλάθλου. Να υπάρχει η ευγενής άμυλα, αυτό που κινητοποιεί και βελτιώνει και εξαίρει την ανθρώπινη υπόσταση και οδηγεί τους ανθρώπους όλο και πιο ψηλά. Εκ μέρους του Προεδρείου να χαιρετήσω και εγώ την πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού για την αποδοχή της προτάσεως από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου. Νομίζω είναι καιρός για πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις ώστε η βία να εκλείψει επιτέλους από τον αθλητισμό παντού. Τις σοβαρές επιφυλάξεις του για το νομοσχέδιο που προβλέπει μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα διατύπωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στις 13 Φεβρουαρίου που θα ανοίξουν τα γήπεδα, τα πάντα θα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αθλητισμού που προβλέπει μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας με τις παρεμβάσεις και των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για αυτό το νομοθέτημα, καθώς εισάγεται σειρά αρνητικών διατάξεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Παρότι συνηγορούμε με τα μέτρα για την πρόληψη της βίας και πολλά από αυτά τα συνεπεξεργαστήκαμε και θέλω να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Δομεϊκόπουλο για την προσπάθεια και όλα τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκεί. Κύριε Βρούτση, δεν θα υπερψηφίσουμε συνολικά το νομοσχέδιο. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη της δικής σας ανεπάρκειας, όχι της προσωπικής. Συνηγορούμε με τα μέτρα, θα τα ψηφίσουμε, τα μέτρα τα θετικά που ήταν και δική μας πρόταση και θα κάνουμε το εξής. Δεν θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, αλλά θα σας ελέγξουμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι δυστυχώς τα γήπεδα θα ανοίξουν χωρίς να έχετε πάρει μέτρα. Και θέλουμε από τώρα να το πούμε για να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας και να έχουμε καθαρή την πολιτική μας θέση απέναντι στην κοινωνία. Δεν θα πάρουμε την ευθύνη για τα δικά σας λάθη και τις δικές σας αδυναμίες, όμως θα πάρουμε την ευθύνη για τα άρθρα που είναι σωστά και γι' αυτό ούτε θα υπερψηφίσουμε ούτε θα καταψηφίσουμε επί της αρχής του νομοσχέδιου.
Δεν έχετε την πολιτική βούληση να αγγίξετε το πρόβλημα της οπαδικής βίας στη ρίζα του. Παρόλα αυτά, θα στηρίξουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το παρόν νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει συνολικά το φαινόμενο της οπαδικής βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι ανεπαρκές. Η βάση του παρόντος νομοσχεδίου είναι ο νόμος 2725 του 1999 και περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των βασικών ρυθμίσεων του νόμου 4049 του 2012, νόμοι και οι δύο υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Για άλλη μια φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, τόνισε στην τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, και πρόσθεσε πως τα μέτρα καταστολής δεν λύνουν το πρόβλημα. Πόσα νομοσχέδια πρέπει να έρθουν για να κατανοηθεί ότι τα μέτρα καταστολής από μόνα τους δεν λύνουν το πρόβλημα. Ότι τα φαινόμενα σύψης είναι εδώ. Οι συγκρούσεις και τα επεισόδια είναι εδώ. Οι συμμορίες είναι εδώ. Τα θύματα είναι εδώ. Και κάθε φορά ακολουθεί και ένα νομοσχέδιο που κατά τα άλλα υπόσχεται σύγκρουση και πάταξη των φαινομένων βίας στον αθλητισμό. Στη συζήτηση παρενέβησαν και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κλείσατε τα γήπεδα, ναι. Τα κλείσατε. Εγώ που είχα διαρκεία, τι είμαι, κορόιδο. Θα μου δώσεις τα λεφτά πίσω. Δεν θα μου τα δώσεις. Δεν θα μου τα δώσεις. Δώσ' μου τα λεφτά πίσω από τα διαρκείας. Αφού εσείς κλείσατε τα σχολεία. Ποιος έκλεισε τα σχολεία. Ωραίος είσαι. Κλείνεις τα γήπεδα. Δεν μπαίνει ο άλλος που έχει διαρκείας. Να τα ζητήσεις από την ΠΑΕΛΗ. Σοβαρολογούμε τώρα. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Καλύτερα σήμερα να πούμε στα γήπεδα η Ελλάδα βουλιάζει και παρακμάζει. Αν συνέβαινε αυτό που προανέφερα, η ευγένεια του ήθους σε 3-4 Κυριακές νομίζω θα άλλαζε το πρωτάθλημα. Έτσι απλά. Και εδώ θα έρθει το επόμενο ερώτημα. Το κράτος τι κάνει? Γιατί επιτρέπει αυτή την κατάσταση? Μήπως γιατί είναι αδύναμο να επέμβει ή μήπως γιατί δεν θέλει να επέμβει? Σήμερα περιγράφουμε βήμα-βήμα την υλοποίηση κάθε διάταξης του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του στην πράξη, τόνισε στην τοποθέτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο περιγράφουμε βήμα-βήμα το πώς θα υλοποιηθεί, το πώς θα εφαρμοστεί κάθε διάταξη του νομοσχεδίου. Και αν ακόμα ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Αθλητισμού, κύριε Νικολαίδη, θέλει να μην υλοποιηθεί, δεν μπορεί, διότι είναι δρομολογημένη πλέον από τη φύση του νομοσχεδίου, κάθε βηματισμός υλοποίησης προβλέπεται σταδιακά μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν είναι διασφαλισμένη η υλοποίησή του. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτή την υλοποίηση, γιατί έχουμε σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις απέναντι στην κοινωνία του αθλητισμού, που δεν μπορεί να τις παραβλέψει ούτε να αμφισβητήσει κανείς. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων επί του νομοσχεδίου για την οπαδική βία. Το νομοσχέδιο έρχεται να αυστηροποιήσει το πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων και αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στην αθλητική νομοθεσία της χώρας, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ιάσον Φωτήλας, ενώ για ένα νομοσχέδιο επικοινωνιακού χαρακτήρα χωρίς ουσία έκανε λόγο ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αθλητική νομοθεσία της χώρας. Γιατί γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια μέσα από την οποία αυστηροποιείται το πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων και συμπληρώνεται μια σειρά νομοθετικών κενών. Είναι εμφανές ότι από τις διατάξεις που περιέχει δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ουσιαστικής προσέγγισης και κατανόησης του φαινομένου. Είναι απορίας άξιο πραγματικά πώς περιμένουμε αυτό το νομοσχέδιο να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα αφού χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια συνταγή με το προηγούμενο. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας εκτός γηπέδων, σημείωσε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαίδης. Για άλλη μια φορά δεν βάζεται το μαχαίρι στο κόκαλο, υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μανώλης Σιντιχάκης. Το υποψήφιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Τρισεμάτων και Αθλητισμού περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους στο πλαίσιο διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων. Δεν υπάρχει όμως κάποια πρόβλεψη για τη βία εκτός γηπέδων. Αυτά τα νέα ρηξικέλευθρα μέτρα
όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, δεν θα τελεσφορήσουν όπως δεν τελεσφόρησαν μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μέτρα εντυπωσιασμού, χωρίς ουσία, χωρίς διάθεση να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Κριτική προς το νομοσχέδιο άσκησαν και οι υπόλοιποι ηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κακά τα ψέματα, ο αθλητισμός είναι εμπορευματοποιημένος. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια εμπορευματοποίηση. Αλλά ένας αθλητισμός ο οποίος τζογάρει και παίρνουμε αυτή τη στιγμή και εθίζουμε σε τζόγο δυστυχώς πάρα πολύ κόσμο. Όχι εμείς, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το σύστημα, δεν αντιλέγω. Αλλά για πόσες φορές ο παίκτης φτερνίστηκε, ξύστηκε, αερίστηκε και να τρέχουν τα παιδιά στους bookmakers στα στοιχήματα, ξέρετε, το στοίχημα προκαλεί μίσο. Αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή των νόμων που ήδη υπάρχουν και όχι να θυμάστε τους νόμους όταν χάνονται άνθρωποι. Αν είχατε εφαρμόσει τις προηγούμενες διατάξεις, δεν θα μιλούσαμε τώρα για 4 χρόνια χαμένα και πιθανότητα δεν θα μετρούσαμε νέες ανθρώπινες απώλειες. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια κενά για εμάς τους ανθρώπους που προερχόμαστε, που ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα στις τύχες μιας μεγάλης ομάδας όπως εγώ προσωπικά τον Άρη Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια. Και να πω ότι δυστυχώς για μένα δεν θα έχουν εύκολα το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το παράδειγμα της Αγγλίας δείχνει ότι το φαινόμενο του χουλιγανισμού δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυστηρά μέτρα, με αυστηρά οριζόντια μέτρα, αλλά και με τη συμβολή των ομάδων οι οποίες με το κατάλληλο δέλεαρ μπορούν να περιφρουρήσουν το προϊόν και τα γήπεδά τους. Το νομοσχέδιο. Κατά την άποψή μου κινείται προς θετική κατεύθυνση. Αποτελεί γεγονός ότι η οπαδική βία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών και η αντιμετώπιση της βίας, όπως είπα και πριν, είναι αναγκαίες συνθήκες για την προάσπιση συνολικά της δημοκρατίας, της αρμονικής μας συνύπαρξης, της κοινωνικής μας ευημερίας. Με την κατάθεση του Παναγιώτη Θεοχάρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Τρενοσέ από το 2016 ως το 2018 και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ από το 2018 ως το 2019, ολοκληρώθηκαν για την εβδομάδα που πέρασε οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Η πιστή τήρηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας είναι η προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των τρένων, τόνισε στην κατάθεσή του ο κύριος Παναγιώτης Θεοχάρης, απαντώντας στις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Στην επιστράτευση του 40, χωρίς κανένα σύστημα, μόνο με τηλέγραφο, περάσαν 180 τρένα μέσα σε μία μέρα χωρίς να συμβεί ένας εκτροχιασμός. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η λειτουργία του κανονισμού. Όταν όμως ο βασικός κανονισμός δεν εφαρμόζεται από τον άνθρωπο... Κανένα σύστημα δεν μπορεί να σε σώσει. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να σε σώσει. Στην κατηγορηματική διατύπωση του μάρτυρα αντέδρασαν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη και ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης. Αντί να λέμε ότι υπάρχει μια διοίκηση η οποία διασφαλίζει ότι ο εν υπηρεσία σταθμάρχης, εφόσον δεν είναι έμπειρος, εποπτεύεται από έναν έμπειρο και η υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί πληρούν τις απόλυτες προϋποθέσεις για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, είναι, ξέρετε, πάρα πολύ ανατριχιαστικό να το ακούει κανείς. Ναι, αλλά εξυγχρονίσαμε το σύλλαμπο των μηχανοδηγών. Προχωρήσαμε στο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το οποίο συνέβαλαν και προχωρήσαμε και στις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις, στις αντίστοιχες διατάξεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του στο οργανόγραμμα και στο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΣΕ. Είπατε ότι είναι θέμα τήρησης του γενικού κανονισμού, το λέω σωστά? Και ότι αν τηρούνταν ο γενικός κανονισμός δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Και σας ρωτώ, δηλαδή δόθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να αποκτήσουμε συστήματα ασφαλείας, άρα ήμασταν κορόιδα, τα δώσαμε για τους εργολάβους? Το κύριο κομμάτι που για παράδειγμα ελέγχει το ETCS είναι η ταχύτητα των τρένων. Η δυνατότητα να φρενάρουν με την ταχύτητα που έχουν. Ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Τρενοσέ όταν συνέβη το δυστύχημα στο Άδενδρο το 2017, ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χάρη Μαμουλάκη για τις ενέργειες που έγιναν τότε στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρχές σε σύγκριση με αυτές που ακολούθησαν το δυστύχημα των Τεμπών.
Πώς σας ακούγεται το γεγονός ότι προχώρησε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στο ΣΟΠ, ουσιαστικά δηλαδή στο όργανο συντονισμού πολιτικής προστασίας, ανέφερε ότι με πρωτοβουλία της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας προέβησαν σε αυτή την επίχωση για να πακτωθεί ο γερανός που θα απομακρύνει τα βαχόνια? Σε αυτό νομίζω ότι κατ' ελάχιστο θα το χαρακτήριζε κανείς προβληματικό. Να μην πω κάποια χειρότερη λέξη. Για αντιφάσεις στην κατάθεση του μάρτυρα έκανε λόγο ο εισηγητής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος. Τα παρουσιάζετε κατά βάση πώς θα θέλετε και γι' αυτό πέστε και σε πάρα πολλές αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων που δεχτήκατε από άλλους σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας και το ρόλο τους. Ο κύριος Θεοχάρης αναφέρθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών απαντώντας στον εισηγητή της Νίκης Νικόλα Βρετό και στην εισηγήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου. Εσείς πώς εξηγείτε ότι όταν άλλαξε γραμμή πέρασε φωτόσημο αρνητικό, δεν πέρασε? Επειδή υπήρχαν έργα, ήταν κόκκινο και προϋπέθεται έντυπο 1001. Το VHF είχε, το σταθερή τηλεφωνία είχε. Άρα αυτά λειτουργούσαν. Ποιος έχει την ευθύνη όμως που υπήρξε μόνο ένα σταθμάρχης σε εκείνη τη βάρδια? Δεν είναι ευθύνη του διαχειριστή υποδομής? Είναι ευθύνη του διαχειριστή υποδομής. Δεν είναι προσωπικό του ΟΣΕ ο σταθμάρχης? Είναι. Μεγάλο μέρος της κατάθεσης του μάρτυρα επικεντρώθηκε στην πορεία συρρήκνωσης του ΟΣΕ από το 2010 και στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησής του, κατόπιν ερωτήσεων από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον εισηγητή των Σπαρτιατών Ιωάννη Κόντι και τον εισηγητή των Ανεξάρτητων Βουλευτών Κωνσταντίνο Φλόρο. Ήταν μια ιδιωτικοποίηση που αποτέλεσε καλή επιλογή, ήταν επωφελία των ελληνικών σιδηροδρόμων και του συνολικά παραγόμενου έργου, ήταν επικερδής? Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, η ιδιωτικοποίηση της Τρανοσέ εντασσόταν μέσα στις απαιτήσεις του πρώτου μνημονίου και υπ' αυτή την έννοια συνέχισε και αποτελούσε υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου μέχρι και το τρίτο μνημόνιο. Το τίμημα ήταν καλό? Πωλήθηκε εκμετάλλευση, ουσιαστικά. Αυτό αντιστοιχεί σε μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο 50 εκατομμυρίων το χρόνο και το προσωπικό κίνησης και το προσωπικό μηχανοδήγησης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Δεν είναι πολύ λίγα λεφτά για τόσο μεγάλο εργασιακό πληθυσμό? Κοιτάξτε. Και τόσες υποδομές. Δεν πουλήθηκαν υποδομές, καμία υποδομή. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο μνημόνιο. Στις πρώτες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης περιλαμβάνονταν μέσα όλα τα ακίνητα, τα εμπορευματικά ακίνητα του ελληνικού σιδηροδρόμου, περιλαμβάνονταν μέσα το τροχαίο υλικό. Πόσα ακίνητα ήταν αυτά? Αυτά τα ακίνητα είναι 9 κατηγορίες, πρέπει να είναι γύρω στα 300 ακίνητα, αν τα περιλάβει. Και πουλήθηκαν κανείς. 300 ακίνητα. Δεν πουλήθηκαν. Αυτά τα στοιχεία παραμείναν στο ελληνικό δημόσιο. Σας είπα, δεν πουλήθηκαν. Δεν πουλήθηκαν. Στην ουσία έδωσαν αυτοί 30-40 για να πάρουν και 25 εκατομμύρια και να μην δίνουν δεν και αυτά που. 25 εκατομμύρια, πήραν τα 25 εκατομμύρια, ανήκαν στην εταιρεία. Ξέρετε καμία εταιρεία που δεν έχει τα. Στην εταιρεία, ναι. Είχε αποθεματικά. Τις λεπτομέρειες, παρακαλώ. Σε αυτόν που την πούλησε. Συζητήσετε με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ήταν υπεύθυνο. Εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα ούτε θέση. Εσείς δεν συνυπογράψατε τίποτα? Όχι, βέβαια. Όχι. Πωλήθηκε η Τρενοσέ και είχε μαζί σαν δώρο, ας το πούμε, αυτό το ταμείο, αλλά και μπόνους μια πενταετή επιδότηση των άγωνων γραμμών. 5 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς εξηγείτε λοιπόν να εξαγοράζεται η Τρενοσέ με 45 εκατομμύρια όταν τα εγγυημένα έσοδα είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο? Τα εγγυημένα έσοδα είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο. Τα εγγυημένα έξοδα. Στον ανακριτή που ερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία των Ντεμπών, θα αποσταλεί η κατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρδο, προκειμένου να ελεγχθεί για τυχόν διάπραξη ψευδορκίας. Αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία ολοκληρώθηκε η εξέταση του κυρίου Καποτόρτο, ενώ εξετάστηκαν ως μάρτυρες και δύο από τους τρεις εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Στην απόφαση να διαβιβαστεί στην εισαγγελία η κατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, προκειμένου να ελεγχθεί για ψευδορκία, οδηγήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή ύστερα από σχετική πρόταση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βασιλικό Καλή.
Κατά την εξέτασή του, ο κ. Καποτόρτο επιχείρησε να αποδώσει το σύνολο των ευθυνών για το δυστύχημα των τεμπών αλλά και για τους εκτροχιασμούς τρένων στον ΟΣΕ και υποστήριξε ότι η Hellenic Train τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος του κ. Καποτόρτο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο. Πόσο φυσιολογικό θεωρείται ένας άνθρωπος με δύο εγκεφαλικά να είναι μηχανοδηγός? Και πόσες τέτοιου είδους στατιστικά περιπτώσεις έχετε στους φακέλους και τα στοιχεία της Hellenic Train? Οι ιατροί αξιολογούν και όχι η σιδηροδρομική εταιρεία. Η Hellenic Train λοιπόν δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει προσωπικό ιατρικό εσωτερικό, αναθέτει σε εξωτερικούς ιατρούς πιστοποιημένους να διενεργήσουν τους συγκεκριμένους ιατρικούς ελέγχους. Θα επιμείνω γιατί δεν μου απαντήσατε. Δώστε μου έναν αριθμό πόσων μηχανοδηγών έχετε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σας και σε ενέργεια που έχουν υποστεί εγκεφαλικά και πόσους έχετε με καρδιολογικά επεισόδια. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στοιχεία στατιστικά που αφορούν σε παρόμοιες ή άλλες περιπτώσεις. Προτείνουμε η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα να διαβαστεί στην εισαγγελία εφετών που διενεργεί την σχετική ανάκριση για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος, το λέμε ευθέως, της ψευδορκίας. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι η κατάθεση του κυρίου Καποτόρτου εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δύο μέρες ήταν απολύτως εξοργιστική, προσβλητική αλλά και υποτιμητική, πρώτα για τα θύματα της τραγωδίας αλλά και για το ελληνικό κοινοβούλιο και τους Έλληνες βουλευτές. Ο κ. Καποτόρτο αναφέρθηκε στο μνημόνιο θέλοντας συνειδητά να το υποβαθμίσει. Αυτό το μνημόνιο όμως μετεξελίχθηκε σε μία σύμβαση. Δεν ήταν αυτή που οδηγήθηκε στη Βουλή το 2022 τον Ιούλιο και έγινε νόμος του κράτους. Εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα και για την ασάφεια των απαντήσεων και για την αοριστία. Σας είπα ότι δεν χρησιμοποιούνται τα τρένα αυτά στην Ιταλία και σας ανέφερα και τα πρότυπα, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται. Απαντήσατε είτε ασαφώς είτε ψευδώς. Υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις που είναι ελεγχόμενες για μας προσωπικά και μας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια. Οι απαντήσεις σαφώς και πρέπει να ελεγχθούν, διότι δεν είναι καθόλου πιστικές και δεν έχετε ακόμα προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τι ακριβώς μετέφερε το τρένο. Δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια, τον ενδιαφέρουν μόνο πώς να λαμβάνουν το ποσό της επιδότησης από το κράτος και αφού θεωρούν υπεύθυνους τους ανθρώπους του ΟΣΕ, για ποιο λόγο δεν έχουν κινηθεί νομικά εναντίον τους. Κύριε Καποτόρτο, αν θέλετε κάποιο τελευταίο σχόλιο λιγόλεπτο. Νούλα να κομμεντάρει. Ουδέν σχόλιο. Για την καταγραφή των πρακτικών και το Προεδρείο θα ήθελε έστω αυτή τη στιγμή να παίρνατε την ευκαιρία για μια συγγνώμη. Το επισημαίνουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακολούθησε η κατάθεση των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης που είχε ορίσει ο τότε Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, των καθηγητών Βασίλη Προφυλίδη και Χρήστου Πυργίδη. Ο κύριος Προφυλίδης, ο οποίος είναι καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αναφέρθηκε στις ευθύνες του σταθμάρχη Λάρισας αλλά και στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας που οδήγησαν στην τραγωδία των τεμπών. Υπήρχε η υποχρέωση να γίνει αυτόματη χάραξη δρομολογίου, οπότε η αυτόματη χάραξη δρομολογίου θα το είχε οδηγήσει στη γραμμή ανόδου. Δεν χρειαζόταν να κάνει, χρειαζόταν να πατούσε δύο κουμπιά. Ερώτηση, μια στιγμή. Εδώ ερώτηση. Ο σταθμάρχης για αυτή την υποχρεωτική του κίνηση λειτουργήσε έτσι ή δεν το έκανε? Έκανε αυτόματη χάραξη του δρομολογίου ή όχι? Κύριε Βουλευτά, εμείς η τελευταία αυτόματη χάραξη δρομολογίου που έχουμε, που είχαμε στα δεδομένα που μας δόθηκε, είναι στις 10 η ώρα. Στις 22 και 12 και για άλλο δρομολόγιο. Εάν είχε κάνει ο σταθμάρχης αυτόματη χάραξη δρομολογίου, αυτή η αλλαγή προς την κάθοδο θα μπορούσε να γίνει, ναι ή όχι? Δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα αποτρέπονταν. Απαντώντας την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, ο κ. Προφυλίδης τόνισε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτροπή του δυστυχήματος ήταν η λειτουργία του συστήματος αυτόματης προστασίας σειρμών. Εάν λειτουργούσε το κέντρο της Καρόλου, εάν υπήρχε δεύτερος σταθμάρχης, εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση,
εάν υπήρχε GSMR και ETCS, δηλαδή εάν υπήρχε ERTMS, ότι τότε θα ήταν εξαιρετικά αδύνατο, θα πω εγώ, να είχαμε 57 νεκρούς. Μόνο το ETCS χρειαζόταν, κυρία Βουλευτής. Εντάξει. Τον οποίο προϋπόθεση είναι τα προηγούμενα, το ETCS θέλει φωτεινή σηματοδότηση. Προσέξτε, εφόσον λειτουργούσε, έτσι, και φωτεινή σηματοδότηση είχε, εγκατεστημένα δεν λειτουργούσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κυρία Βουλευτής. Ο καθηγητής σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Πυργίδης, κατέθεσε στη συνέχεια ότι η Επιτροπή Γεραπετρίτη, στην οποία συμμετείχε, δεν διερεύνησε το ζήτημα της έκρηξης που οδήγησε στην πυρκαγιά αμέσως μετά το δυστύχημα. Το ζήτημα της πυρκαγιάς, της έκρηξης, της τεράστιας που έγινε και της πυρκαγιάς, με το οποίο εσείς δεν ασχοληθήκατε και το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από τους μισούς νεκρούς να είναι λόγω της πυρκαγιάς να έχουν καεί. Δεν παίζει ρόλο στο τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποια ήταν η αιτία. Αποφασίσαμε σε ποια παιδεία, με ποια παιδεία θα ασχοληθούμε, πώς θα διαμορφώσουμε τη δομή αυτού του πορίσματος. Είδαμε τη λέξη συστημικών προβλημάτων, το οποίο είναι γενικά όλα μαζί και οι ίδιες λειτουργίες. Το θέμα της πυρκαγιάς, θεωρώντας ότι δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό το θέμα, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Ο κύριος Πυργίδης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ανθρωποτεχνικών μέσων και της πιστής τήρησης του κανονισμού ασφαλείας μέχρι να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης προστασίας των σειρμών. Μένουμε στο θέμα, καθώς σε κλίμα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αφορά στην κλίση μαρτύρων εκτός της διαμορφωμένης λίστας, όπως ο συνδικαλιστής Κωνσταντίνος Γενιδούνιας, συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Στη συνεδρίαση κατέθεσαν ο Ιωάννης Καλκιάς, μέλος της Επιτροπής Γεραπετρίτη, που συνέταξε πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας, και ο Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. Ένταση για μία ακόμη φορά επικράτησε στη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το δυστύχημα των Τεμπών ανάμεσα στη κυβερνητική πλειοψηφία και τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κόκαλης και Μιλένα Αποστολάκη, έθεσαν για πολλωστή φορά το αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ο συνδικαλιστής Κωνσταντίνος Γενιδούνιας, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Λάζαρο Τσαβδαρίδη να κάνει λόγο για λαϊκισμό και σοου. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση να ακουστεί η φωνή του κύριου Γενιδούνια, την οποία την άκουσε όλη η Ελλάδα. Η συνεχής επανάληψη δεν είναι μόνο από ειλικρινές ενδιαφέρον να διαφωτιστεί η Επιτροπή, είναι και για άλλους λόγους. Επικοινωνιακούς, πολιτικούς, για πολιτικά ωφέλη. Φοβάστε να αυτό. Φέρετε μάρτυρες οι οποίοι θα πούνε για τις ευθύνες Καραμαλή. Φοβάστε να έρθει ο κύριος Κατσούλης, φοβάστε να έρθει ο κύριος Γενιδούνιας. Δεν περνάει σε εμάς, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν με δική σας ευθύνη να γίνεται αυτή η κουβέντα ξανά. Κύριε και να Πρόεδρε, επιτρέπετε να λαϊκίσουμε. Να το λήξουμε το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Να το λήξουμε το θέμα. Το κάνεις τώρα να κάνει σοου εδώ και θεάτρο. Υπερασπίζεστε το δεξί χέρι του κυρίου Καποτόπουλου. Δεν υπερασπίζομαι. Όταν λέμε στο payroll, εννοούμε υπόγειες διαδρομές. Το ξέρει το Πασόκ από υπόγειες διαδρομές. Και εσείς το ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία ξέρει πολύ καλά από αυτά και από τραμπουκισμούς. Και από τραμπουκισμούς. Το χέρι αυτό στη γυναίκα σας και στην κόρη σας, όχι σε μένα. Το τεκμήριο της αξιοπιστίας το καταργήσατε εσείς, για να μην πω ότι σκοτώσατε, δολοφονήσατε ένα χαρακτήρα ενός μάρτυρα. Επιχειρείτε με κάθε τρόπο να αποφύγετε την κατάθεση μαρτύρων που είναι εξόχως σημαντική, ειδικότερα γιατί ο κύριος Γενιδούνιας έχει μόνος του αιτηθεί την παρουσία του στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Γενιδούνιας είναι εντελώς ένα αξιόπιστο πρόσωπο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Καποτόρτο, εργάζεται στη Hellenic Train, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, στην αρχή της συνεδρίας, η Επιτροπή αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία, αφού διαφώνησε μόνο ο εκπρόσωπος της Νίκης, να παραπεμφθεί η κατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, που διενεργεί τη δικαστική έρευνα, με το ερώτημα αν διαπράκτηκε το αδίκημα της ψευδορκίας. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν ήρθε να απαντήσει στα ερωτήματα, ήρθε να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Hellenic Train. Δεν ήρθε να μας διαφωτίσει, το είπα και χθες.
ήρθε να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Δεν συνεννούμε στο να πάει ο μάρτυρας γι' αυτό, γιατί θα πρέπει να πάνε το 90% των μαρτύρων. Για Θανάση Μαλάθη, εκ μέρους του μοιραίου σταθμάρχη και του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και για ολέθριες παραλήψεις που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, μίλησε ο Ιωάννης Χαλκιάς, μέλος Επιτροπής Ευεργνωμόνων που συνέστησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ως προσωρινός Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών αμέσως μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Θανάσιμα λοιπόν σφάλματα από τον σταθμάρχη, θανάσιμα σφάλματα από τους μηχανοδηγούς, τους δύο της Intercity 62 και προφανώς και μια συνολική ευθύνη για το ότι όλες αυτές οι συμβάσεις, ενώ τόσα χρήματα δαπανήθηκαν για το σιδηρόδρομο, ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι όπως ήταν το 1980. Ο μάρτυρας περιέγραψε ποια ήταν τα μοιραία λάθη του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού. Έκανε πολλά λάθη, γιατί ενώ ήταν υποχρεωμένος από τις 23/10 ο σταθμάρχης της Λάρισσας να χαράσει αυτόματα το δρομολόγιο, δεν το έκανε. Και η αυτόματη χάραξη στον πίνακα που είχε μπροστά του ήταν να πατήσει ταυτόχρονα με τα δύο του χέρια δύο κουμπιά. Σταθμός Λάρισσας, νέοι πόροι. Αυτό έπρεπε να κάνει. Εάν το έκανε, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όταν κατάλαβε, και προφανώς κατάλαβε ο μηχανοδηγός του Intercity 62 ότι άλλαξε γραμμή και πήγαινε στην αντίθετη γραμμή, στη γραμμή καθόδου, έπρεπε αυτομάτως να, επειδή δεν είχε το 1001, που θα του επέτρεπε να αλλάξει τη γραμμή, να σταματήσει το τρένο. Αναφερόμενος σταθμάρχη έκανε λόγο για λιπέστατη εκπαίδευση. Είπε ότι δεν έπρεπε να έχει τοποθετηθεί σε ένα κομβικό σταθμό όπως αυτός της Λάρισσας και ερωτηθείς για τη σχετική απόφαση, ήταν κατηγορηματικός. Η επιτροπή που έπρεπε να αποφασίσει για τις μετατάξεις συνεδρίασε 15 Μαΐου, 15 μέρες νωρίτερα. Το κρίσιμο νομικό καθεστώς συνεπώς ήταν αυτό που ίσχυε τη μέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή. Έπρεπε λοιπόν να σταθεί στο 48 και να πετάξει την αίτηση στα σκουπίδια. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ρώτησε τον μάρτυρα για το αν υπήρχαν εκτός από τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες για όσους εμπλέκονται. Αυτό το κάνει η δικαστική εξουσία, η οποία έχει πλήρη το φάκελο, έχει και τα μέσα και τις δυνατότητες με τεχνικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες να καταλήξει στο ποιος έχει ποινική ευθύνη. Και πραγματικά πρέπει κάποιοι να έχουν ποινική ευθύνη. Ο πιεστικός τρόπος διατύπωση των ερωτημάτων της ιδρύτης ελληνικής λύσης Παύλου Σαράκη προς τον μάρτυρα οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους. Ούτε προσπαθήσαμε να παραπλανήσουμε κανέναν, ούτε προσπαθήσαμε να κρύψουμε κάτι, ούτε κάναμε κάτι κατά παραγγελία. Δεν σας αρέσει, πετάξτε το. Α, έτσι, τι λέτε κύριε μάρτυρα, πετάξτε το, πετάξτε το, ξεχνάτε ότι υπάρχουν 57 θύματα, υπάρχουν νέοι άνθρωποι, υπάρχουν τραυματίες, ξεχάστε το. Μπορεί να είναι όλα λάθος. Ξεχάστε το. Μπορεί να είναι όλα λάθος. Ξεχάστε τον τρόπο σας. Αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος μίλησε για μεγάλες παραλήψεις στο πόρισμα της Επιτροπής. Ήταν αυτή τη στιγμή πόρισμα που μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα ή ήταν πόρισμα που δόθηκε τελικά για να ρίξει στάχτη στα μάτια? Για την άποψή μου, δεν ούτε στάχτη στα μάτια θέλαμε να ρίξουμε σε κανέναν. Απέναντίας θέλαμε να φωτίσουμε ό,τι μπορούσαμε με τις γνώσεις μας, με την εμπειρία μας να φωτίσουμε. Στη συνέχεια κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ευθύνες που αφορούν στο δυστύχημα. Ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη πιεστικά για το εξώδικο που είχε αποστείλει ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών Κωνσταντίνος Γιαννιδούνιας και προειδοποιούσε για θέματα ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Το εξώδικο το πήρα πολύ σοβαρά και ήρθα σε επαφή με τον ίδιο τον κύριο Γιαννιδούνια. Από τη συζήτηση προέκυψαν διάφορα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα, αλλά δεν προέκυψε κάποιο θέμα το οποίο να δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει κίνδυνο στη σιδηροδρομική κυκλοφορία. Ο κ. Πατέρας υποστήριξε ότι στη μετάταξη του σταθμάρχη τηρήθηκαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι είχε λάβει την εκπαίδευση που ήταν ενδεδειγμένη. Ενώ απάντησε και για την παρέτηση που υπέβαλε αμέσως μετά το δυστύχημα ο ίδιος. Όταν συμβαίνει σε έναν οργανισμό τη διαχείριση της υποδομής την οποία έχει και του οποίου προείστασε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, νομίζω ότι είναι αυτονόητη η παραίτηση. Παρολίγων επιβάτης της μοιραίας αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική στα Τέμπη, θα ήταν ο διευθύνος σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, ο οποίος σε ηλικία 9 ετών γλίτωσε μαζί με την οικογένειά του στο επίσης πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δερβαίνι. Ο μάρτυρας, καταθέτοντας την Εξεταστική Επιτροπή, ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, παραδέχτηκε τις ευθύνες του οργανισμού και είπε ότι ο σταθμάρχης και μηχανοδηγός παραβίασαν το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας 9 φορές μέσα σε 5 λεπτά.
Συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Θερεζάκης, που κατέθεσε στην Επιτροπή που διερευνά το έγκλημα των Τεμπών, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του οργανισμού. Ήθελα και προσωπικά ο ίδιος να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε αγαπημένα πρόσωπα στο δυστύχημα αυτό. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα αίτια της τραγωδίας και υποστήριξε ότι το μοιραίο βράδυ, μέσα σε 5 λεπτά, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας παραβιάστηκε 9 φορές με λάθη που διέπραξαν τόσο ο σταθμάρχης όσο και ο μηχανοδηγός. Είχε ο σταθμάρχης διευθετήσει το κλειδί το 117 για να μπορέσει να περάσει το Intercity. Κάτι μεσολάβησε, υποθέτω, όπου του τράβηξε την προσοχή και δεν έκανε τη χάραξη, ούτε καν δεν έκανε και την αλλαγή των διαγωνίων σε ευθεία, έστω και χειροκίνητα. Η κουβέντα του μηχανοδηγού, το ερώτημα ήταν για πού είπαμε πάει 62. Η μαγική λέξη που έπρεπε να ακουστεί ήταν ότι με οδηγεί στη γραμμή καθόδου. Αν ακουγότανε αυτή η απλή λέξη, ότι με οδηγεί στη γραμμή καθόδου, ας μην σταμάταγε το τρένο, ας μην έκανε καμία άλλη κίνηση. Τουλάχιστον 5 άλλα VHF θα τον είχαν ακούσει. Ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι παρολίγων και ο ίδιος να είναι επιβάτης στη μοιραία μαξοστοιχεία, αφού την τελευταία στιγμή ακύρωσε το ταξίδι του για υπηρεσιακούς λόγους. Ενώ συναισθηματικά φορτισμένος, διηγήθηκε στα μέλη της Επιτροπής πως σε ηλικία 9 ετών γλίτωσε ο ίδιος και η οικογένειά του στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δερβαίνι. Κάτι που τον οδήγησε να ασχοληθεί στη ζωή του με το σιδηρόδρομο. Είμαστε στο τελευταίο βαγόνι. Γλιτώσαμε απλά επειδή ήμουν μικρό παιδί και λίγο ατίθασος χαρακτήρας και γκρίνιαζα και κατεβήκαμε από το βαγόνι λίγο μέχρι να ξαναφύγει. Έπεσε η μηχανή πάνω στο τελευταίο βαγόνι. Όσοι ήταν 40 άτομα σκοτωθήκαν. Γλιτώσατε εσείς μόνο και η οικογένειά σας? Είχα βάλει στόχο και ορκίστηκα στη ζωή μου να μην επιτρέπω σε να ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Και δυστυχώς έγινε. Η ένταση συνεχίστηκε κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσής του, προκαλώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής. Γιατί αναφέρατε στη συνέντευξή σας? Δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τις μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους. Ο ΣΕ ήταν ο οργανισμός ο οποίος έχει βαθμό ευθύνης που χάσαν αυτοί οι άνθρωποι προσφυλή τους πρόσωπα. Τότε εγώ γιατί να σας πιστέψω σήμερα και αυτός που σας βλέπει ότι κάποια πράγματα είναι έτσι όπως μας τα λέτε, όταν αναλαμβάνετε και λέτε είστε υπεύθυνος επειδή προείσταστε? Κύριε Κόκαλη, ορκίστηκα και ορκίστηκα όρθιος. Και αν θέλετε μπορείτε να μου φέρετε το Ιερό Ευαγγέλιο να ορκιστώ. Τα λεγόμενά μου δεν έχουν ψήγμα ψεύδους. Υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που έχετε διοριστεί από την κυβέρνηση να πείτε ότι φταίει η κυβέρνηση? Τον καταγγέλλετε για συγκάλυψη? Το τι κάνω? Ναι ή όχι? Τον ναι καταγγέλλω όχι. Ναι. Δεν αναφέρει για τα συστήματα ασφαλείας. Σας έχει απαντήσει 5 φορές. Όχι. Μάλλον δεν ήσασταν στην αίθουσα. 15 έχει απαντήσει. Εσείς ρωτάγα, για τα σταθμάρχη. Πιεστικές υπήρξαν και οι ερωτήσεις της ηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προς το μάρτυρα, κυρίως για το ότι καταστράφηκαν τα καταγραφικά των συνομιλιών και των άλλων στοιχείων. Και ο ίδιος δεν έκανε κάτι για να τα διαφυλάξει, αλλά και για τη μία έγκαιρη αποκατάσταση της τηλεδιοίκησης στη θέση Ζάχαρη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο το 2019. Το να αναταχθεί η Ζάχαρη από μόνη της δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί υπάρχει ένας προγραμματισμός, υπάρχει ένας εξοπλισμός. 4 χρόνια δεν παραγγέλλεται. Πείτε μου, κάντε μου μία χάρη. 4 χρόνια επαρκούν για μια τέτοια ανάταξη? Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Θα μπορούσαν να είναι επαρκή. Θα μπορούσαν να είναι επαρκή. Τέλος. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θέλω. Σας δεν παρακαλώ. Να έχω και να πω... Μα πρέπει να μου πείτε και άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Τον μάρτυρα πρέπει να τον αφήνουμε να ολοκληρώσει και παρακαλώ πάρα πολύ. Δια των συμπερασμάτων που κάποιος βγάζει, δεν μπορεί να δεσμεύει και να μην αφήνει τον μάρτυρα να μιλάει. Η ένταση όμως χτύπησε κόκκινο όταν ο Παύλος Αράκης από την Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον μάρτυρα ότι προσπαθεί να συγκαλύψει ευθύνες. Κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής και οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο με αποτέλεσμα διακοπή συνεδρίαση για 5 λεπτά. Εδώ κύριε μάρτυρα δεν παίζουμε. Κύριε Σαράκη, δεν σας επιτρέπω χτυπήματα. Σας παρακαλώ, ούτε εγώ κύριε πρόεδρε σας επιτρέπω. Εγώ δεν σας επιτρέπω. Όχι, δεν σας επιτρέπω. Είμαι υπεύθυνος για την τήρηση. Είμαι υπεύθυνος για την τήρηση εδώ. Τι είναι αυτά εδώ? Τι είναι αυτά εδώ? Δεν σας επιτρέπω εγώ. Και προσέξτε, μπορεί να πάρω και μέτρα. Καθίστε κάτω. Για το δυστύχημα των Τεμπών, η ερώτηση είναι αν υπήρχε φωτοσύμβαση και τηλεδιοίκηση εκεί που συνέβη το ατύχημα. Θα ρωτάτε κόσμια και δεν θα χτυπάτε τα χέρια στα έδρανα.
Δεν θα δεχτώ εγώ εδώ ακροδεξιό παραλήρημα. Α, σας στείλω αυτό. Παρακαλώ πολύ, κύριε. Ανακάλεσε τώρα. Ανακάλεσε τώρα. Ανακάλεσε τώρα. 5 λεπτά. Θα ανακαλέσετε όμως. Να παρεμπευθεί μετά από αυτήν την εξέταση ο μάρτυρας για ψευδορκία. Γιατί η θελημένα λόγω της θέσης που έχει να είναι πρόεδρος του ΟΣΕ είπε ψέματα ενώ χρησιμοποίησε παραπλανητικά για όλο τον κόσμο την οδηγία 1 του 2011 της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Στην Επιτροπή κατέθεσε επίσης ο πρώην αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Αθανάσιος Κοταράς, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος επειδή έχει εμπλοκή στη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη Λάρισας. Η μετάταξη ήταν και νόμιμη και νομότυπη. Το 48 ηλικίας που μπήκε στο φύλλο που συμπλήρωσε ο οργανισμός στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την κινητικότητα δεν προβλεπόταν ούτε από νομοθεσία, ούτε από κάποια κανονιστική πράξη, ούτε από υπουργική απόφαση. Ο μάρτυρας δέχτηκε βροχή ερωτημάτων από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τις προσλήψεις που έγιναν στον οργανισμό με το καθεστώς των δελτίων παροχής υπηρεσιών. Καλούσατε το σωματείο και λέγατε θέλω να πάρω 20 άτομα, φέρε μου προτάσεις, φέρε μου βιογραφικά, δεν το καταλαβαίνω. Γινόταν με αυτή τη διαδικασία. Ακαλούσατε τους συνδικαλιστές σας. Δεν υπάρχει. Φέρτε μου βιογραφικά να προσληφθούν. Με παροχή υπηρεσία στην Κυμπλοκάκη, τουλάχιστον με την εμπειρία μου και αυτό που έχω δει, δεν έχω δει και με κάποιον άλλο τρόπο να γίνεται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και ειδικά από εταιρείες. Εγώ σας ρωτάω για τις συγκεκριμένες. Δεν μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Δεν μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Δεν μιλάμε για. Άρα δεν πειράζει να βάλουμε και 5 δικά μας παιδιά, αν δεν είναι μόνιμες. Ένας διευθυντής του ΟΣΕ ερχόταν και σας έφερνε ονόματα σε χαρτιά και εσείς τα κάνατε δεκτά. Είχαν φτιαχτεί, υπήρχε απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου, είχαν φτιαχτεί επιτροπές, γινόταν προτάσεις. Έγινε αξιολόγηση. Τι επιτροπές, κύριε Μάρτης? Η επιτροπή που θα κάνει την αξιολόγηση αυτών των βιογραφικών. Ποιος την σύστηνε αυτή την επιτροπή? Αν θυμάμαι καλά τώρα, ή του γνωστή ο διευθύνων ή ήταν από την απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Ποιος ήταν επικεφαλής αυτής της επιτροπής? Σε αυτή την επιτροπή θυμάμαι ότι συμμετείχαν, ήταν διευθυντές. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Να μας πείτε όλα τα ονόματα, κύριε Μάρτης. Δεν θα γίνομαι εμείς εδώ μαυρογιαλούροι. Την ξέρετε πήγε την ταινία? Η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον εμπορικό της στόλο και θα είναι παρούσα σε κάθε ενέργεια που θα εξασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις ενέργειες τις οποίες θα προβεί η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της ναυσιπλοείας, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ενεργοποίηση των Χούθη δημιούργησε ένα σημαντικότατο πρόβλημα στην ναυσιπλοεία. Υπό την εκδοχή ότι πέρα από καθεαυτές τις επεμβάσεις οι οποίες έγιναν, τις επιχειρήσεις των Χούθη σε εμπορικό στόλο, και μόνον η απειλή η οποία ερίδεται στην ύπαρξη των Χούθη στην ευρύτερη περιοχή έχει δημιουργήσει μια τεράστια επιβάρυνση σε ό,τι αφορά το διακομεταστικό εμπόριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα ασφάλιστρα όλων των πλοίων, έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ο οποίος προφανώς προκαλείται με αποτέλεσμα να υπάρχει μετακύληση και στα εμπορεύματα. Ο κύριος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα μετάσχει με μια φρεγάτα που θα έχει αμυντικό και συνοδευτικό χαρακτήρα στην επιχείρηση που ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην επιχείρηση με μια φρεγάτα η οποία θα έχει αμυγός συνοδευτικό και αμυντικό χαρακτήρα. Ήδη έχει αποφασιστεί, αλλά αναμένεται η οριστικοποίηση της απόφασης αυτής στα επόμενα κορεπέρ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να εγκαταστήσει μια ευρωπαϊκή task force στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία θα συνοδεύει και θα επιτηρεί. Ασφαλώς η Ελλάδα θα βρίσκεται και εκεί παρούσα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία του να βρίσκεται η Ελλάδα παρούσα σε όλες τις εργασίες οι οποίες γίνονται για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Είναι πάρα πολύ εύθραυστη η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και γίνεται μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να περιοριστεί η εξάπλωση των εχθροπραξιών. Δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση. Γίνονται συστηματικές ενέργειες για ειρηνευτικό πλάνο. Αυτές προσκρούν, όπως σας είπα, στα μείζωνα εμπόδια που είναι και το ζήτημα των ομήρων και το ζήτημα
της επέμβασης του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Απαντώντας τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ελληνικής ναυτιλίας και των ναυτικών. Θέλετε λοιπόν να κρυφτούμε πίσω από εκείνους οι οποίοι θα είναι στην αποστολή και εμείς να καθίσουμε αναπαυτικά και να περιμένουμε να κάνουν εκείνη τη δουλειά? Η απάντηση λοιπόν της ελληνικής πολιτείας είναι αυστηρή και συνεπής. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα να προστατεύσει την ελληνική εμπορική ναυτιλία και τους Έλληνες ναυτικούς. Να συμφωνήσουμε εδώ ότι θα πρέπει η οποιαδήποτε λύση του Παλαιστινιακού να περιλαμβάνει αποκήρυξη της τρομοκρατίας, έτσι ώστε να μπορεί η περιοχή να ζει σε ευημερία. Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και η πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ντόρα Μπακογιάννη. Απαραίτητο για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη προσπάθεια επίλυσης του Παλαιστινιακού είναι να υπάρξει μία γνήσια εκπροσώπηση των Παλαιστινίων με μία ηγεσία η οποία θα γίνεται πρωτίστως βεβαίως αποδεκτή από τους Παλαιστινίους και δευτερευόντως όμως από τη διεθνή κοινότητα, η οποία θα μπορεί να έχει την αξιοπιστία, την εντιμότητα και την δυνατότητα να διαχειριστεί το Παλαιστινιακό. Στην επέτειο των ημείων και στο θάνατο των τριών πεσόντων αξιωματικών, Χριστόδουλου Καρθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γελοψού, αναφέρθηκαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων. Να καταθέσω φόρο τιμής στους ήρωες του πολεμικού ναυτικού, Καραθανάση, Βλαχάκη και Γιαλοψό, που πριν από 28 χρόνια δώσαν τη ζωή τους στην κρίση των ημείων, και να πω ότι η θυσία αυτή δημιουργεί για όλους μας ευθύνες για να υπηρετήσουμε το καθήκον και της εθνικής ανεξαρτησίας αλλά και της προστασίας ανθρώπινης ζωής και πάνω απ' όλα της ειρήνης στην περιοχή μας. Τιμούμε τη θυσία τριών Ελλήνων αξιωματικών, του Χριστόδουλου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού, τριών αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την εθνική μας κυριαρχία στα Ήμια. Τα ίδια λάθη που έκανε ο Σιμίτης ακολουθεί ο Σιμητικός Μητσοτάκης, και θα τα εξηγήσω σε λίγο. Ο Καραθανάσης, ο Βλαχάκος, ο Γιαλοψός για εμάς ήταν, είναι και θα παραμείνουν αθάνατοι. Πραγματικός σεβασμός στη μνήμη των τριών αξιωματικών που χάθηκαν στα Ήμια σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει σοβαρή πολιτική για την άμυνα, τη διπλωματία και την ειρήνη. Αυτό δεν γίνεται με μια χώρα που έχει μετατραπεί σε προβλέψιμο και δεδομένο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνεται με μια κυβέρνηση η οποία εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως αυτές που υπάρχουν στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη στιγμή. 28 χρόνια μετά, οι πληγές είναι ακόμη πιορροούσες, ανοιχτές, διότι εθνικά κυρίαρχο ελληνικό έδαφος έφτασε να χαρακτηρίζεται ξαφνικά από τους Τούρκους γκρίζα ζώνη. 28 χρόνια έχουν περάσει από την κρίση των ημείων, από μια μεγάλη στρατηγική ήττα, αφού η κυβέρνηση Σιμίτη κατόρθωσε τότε με τους ακατάλληλους έως ενδοτικούς χειρισμούς της να γκριζάρει τις βραχονισίδες Ήμια και να μην μπορεί να τοποθετηθεί ελληνική σημαία. Δεν έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί η αλήθεια ούτε στα θύματα, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στην ελληνική κοινωνία, και αν η Βουλή πραγματικά θέλει να τιμήσει την επέτειο, οφείλει να ανοίξει μία διαδικασία διερεύνησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Νωρίτερα, με επαιτειακή αναφορά και ενός λεπτού σιγής, τίμησε η Βουλή τη μνήμη των πεσόντων Ελλήνων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού στα Ήμια την 31η Ιανουαρίου του 1996. Αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους κατά την κρίση των ημείων, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στη θάλασσα, ο προεδρεύων στην Ολομέλεια, πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, τόνισε ότι οι πεσόντες Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός και Χριστόδουλος Καραθανάσης ανήκουν πλέον στο πάνθεο της ελληνικής ιστορίας, προσθέτοντας ότι η θυσία τους αναδείχνει.
διαδίδεται σαν φωτεινός φάρος μνήμης που οφείλει να γίνει συνείδηση ζωής για όλους τους Έλληνες. Υπογράμμισε δε καταλήγοντας ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πεσόντων αξιωματικών. Οι Έλληνες αξιωματικοί δεν δίλιασαν, δεν δίστασαν, δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή τους κινδύνους της αποστολής τους. Αυτοί είναι οι ήρωες των ημείων. Έπραξαν το χρέος τους και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή στο υπέρτατο ιδανικό στο οποίο ορκίστηκαν. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας. Με τη θυσία τους πέρασαν στο πάνθεον της ελληνικής ιστορίας. Σας καλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή προς τιμή των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που θυσιάστηκαν στα Ήμια στις 31 Ιανουαρίου του 1996. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας καθίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επεξεργασία του οποίου άρχισε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και δημιουργία ενός επιχειρησιακού βραχίωνα που θα αποτρέψει επιθέσεις από κυβερνήσεις και εγκληματικές οργανώσεις στα προσωπικά τους δεδομένα. Τη μετεξέλιξη της υπάρχουσας Αρχής Κυβερνοασφάλειας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ενισχυμένο ρόλο στο πλαίσιο ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας για υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρώπη, η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ασαφές ως προς την αποτελεσματικότητα, χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επισημένοντας μεταξύ άλλων τον κίνδυνο να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα πολιτών. Ο στόχος αυτής της Εθνικής Αρχής, την οποία ερχόμαστε να νομοθετήσουμε με αυτό το νομοσχέδιο, είναι να προστατεύει αυτή τη χρήση. Είναι να μην αφήνει περιθώρια σε εγκληματικές ομάδες, σε κυβερνήσεις, σε ξένες κρατικές ιδιωτικές οντότητες να έχουν παράνομη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όσο αυξάνεται λοιπόν η χρήση τεχνολογίας, είναι απόλυτα φυσικό και επόμενο οι απάτες, οι απειλές, οι κίνδυνοι να μεταφέρονται σε αυτό το χώρο. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε έναν φορέα ο οποίος θα έρθει να διασφαλίσει ένα θεμελιώδες δικαίωμα όπως αυτό ορίζεται συνταγματικά. Έχουμε έναν επιχειρησιακό βραχίωνα ο οποίος θα μπορέσει να προστατεύσει και να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει επιθέσεις. Το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος εκτιμάται κατά προσέγγιση στα 13 ευρώ για το έτος 2023, διατηρώντας ένα ρυθμό διπλασιασμού αναδιετία. Πρόκειται για ένα τεράστιο κόστος, μεγάλο μέρος του οποίου πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, άρα προφανώς και τη χώρα μας. Κατάχρηση εξουσίας. Υπάρχει ο κίνδυνος η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να καταχραστεί τις εξουσίες της, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των πολιτών ή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για παρακολούθηση. Κάτι μας θυμίζει αυτό και θα επεκταθώ. Ασύμμετρη αντίδραση. Υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει υπέρμετη αντίδραση σε πιθανές κυβερνοεπιθέσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών και ιδιωτικότητας. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, δεν το συζητάμε, οπωσδήποτε πρέπει να μετατραπεί σε μια ανεξάρτητη αρχή. Δεν απαρκεί και δεν βλέπουμε εμείς κανένα λόγο πέρα από σκοπιμότητες το να γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με πρόσχημα την καταπολέμηση της βίας και την τρομοκρατία, την ένταξη της καταστολής και της ποινικοποίησης του ριζοσπαστικού φρονήματος, της λαϊκής δράσης και των αγωνιστών της σε εκτεταμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και φακελώματος. Προκαλεί σύγχυση και προβλήματα, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συγκροτείται ένας μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει και θα υποπτεύει τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζονται μέσω του διαδικτύου. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, ήδη χθες δημοσιεύτηκε σχετικό άρθρο από διεθνή φορέα που αφορά στη διαφάνεια, το οποίο κατατάσσει τη χώρα μας σε επίπεδο κράτους δικαίου και διαφάνεια στην 24η θέση από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιάζει δε διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σας το είπαν με διαφορετικούς τρόπους και οι άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή έπρεπε να λέγεται
αυτό που φέρατε, Εθνική Υπηρεσία Κυβερνασφάλειας. Δημιουργούμε μια αρχή η οποία δεν είναι ανεξάρτητη και θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη. Μια αρχή η οποία υπάγεται πλήρως στην κάθε κυβέρνηση, θα πω εγώ, όχι μόνο στην παρούσα, στην εκάστοτε κυβέρνηση, και όπου οι αποφάσεις παίρνονται από έναν υπερδιοικητή, ο οποίος υπάγεται σε Υπουργεία και στον Πρωθυπουργό απευθείας. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη παρεκτροπή από την υγιή δημοκρατική λειτουργία και κατάφορη παραβίαση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Άρα για αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει υποπέσει σε τόσο μεγάλη δημοκρατική παρεκτροπή και μάλιστα έχει προθέσει ως ξαφνικά διατείνεται ότι είναι ικανή και θέλει να διαφυλάξει τη χώρα από κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ ερχόμαστε και ενσωματώνουμε ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα λοιπόν οι εγγυήσεις έχουν προβλεφθεί, εμείς ενσωματώνουμε. Δεν παρακολουθεί αυτός ο οργανισμός ούτε απόψεις, ούτε ιδέες, ούτε διαλόγους, ούτε τίποτα το οποίο αφορά την προσωπική επικοινωνία πολιτών. Μελετά και παρακολουθεί κινδύνους, μελετά και παρακολουθεί μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων. Θετικές ήταν οι τοποθετήσεις των εξοκοινοβουλευτικών φορέων για τη σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Η αναβάθμιση της υπάρχουσας Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που έρχεται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χαρακτηρίστηκε ως ένα αξιόλογο βήμα από το σύνολο των εξοκοινοβουλευτικών φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Υπήρχαν ωστόσο προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι επειδή δεν θα είναι εύκολο να στελεχωθεί η αρχή διεύθυνση όπως θέλετε από την πρώτη μέρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι καλό θα ήταν να δοθεί δυνατότητα προσωρινής στελέχωσης της αρχής για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον με προσωπικό με συμβάσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Η σχέση του οργανισμού γενικά με τον ιδιωτικό τομέα στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό είναι αρκετά συνηθισμένο να γίνονται αποσπάσεις από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, ιδίως σε τέτοιες αρχές. Έχει προϋποθεί ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα προσέγγισης αξιόλογων στελεχών, ταλέντων, γενικά τα μισθολογικά όλων των δημοσίων οργανισμών στην Ευρώπη είναι λίγο πεσμένα σε σχέση με του ιδιωτικού. Βελτίωση ζητήθηκε και στη διάταξη που αναφέρεται στα προσόντα των υποδιοικητών της νέας αρχής. Τα προβλεπόμενα προσόντα των υποδιοικητών είναι εντελώς στοιχειώδη. Ούτε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών απαιτείται, ούτε εμπειρία στη διοίκηση, 4 χρόνια στην κυβερνοασφάλεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω τη γνώμη ότι χρειαζόμαστε διακεκριμένους υποδιοικητές με στέρεες ειδικές γνώσεις και με μακρά εμπειρία στην κυβερνοασφάλεια και στη διοίκηση. Επίσης ζητήθηκε να γίνουν αποσαφηνίσεις αρμοδιοτήτων σε σχέση με άλλες αρχές και οργανισμούς. Σε μια περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, έχουμε παραδείγματα στην αρχή μας, υπάρχει συρροή κλεισομένων ενόμων αγαθών. Μια κυβερνοεπίθεση συνεπάγεται πέρα από την προσβολή της κρατικής ασφάλειας, την προσβολή της συνέχειας της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και προσβολή συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παραδείγματος χάρη προσβολή προσωπικών δεδομένων, κλοπή προσωπικών δεδομένων και σε ό,τι αφορά την ΑΔΑΕ, διείσδυση σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία και καταγραφή των διαμυθέντων στα πλαίσια μιας τέτοιας επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, παραβίαση των πολίτων επικοινωνιών αρμόδια για την προστασία του οποίου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 19.2 του Συντάγματος, η ΑΔΕ. Η κυβερνοασφάλεια με την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνε μαζί, πάνε χέρι-χέρι. Δεν μπορούν να αποτελούν ξεχωριστές λειτουργίες και αυτό πλέον το κατανοούμε όλοι. Βοηθούν στην πρόληψη των παραβιάσεων των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογικών απειλών, στην ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, είτε είναι προσωπικά είτε είναι μη προσωπικά δεδομένα, και στη γενική βελτίωση της συμμόρφωσης των οργανισμών, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικών. Τις δύο συμβάσεις για την προμήθεια 300 συνολικά λεωφορείων φυσικού αερίου παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Ταϊκούρας. Οι δύο συμβάσεις θα υπογραφούν τους προσεχείς 2 μήνες.
Η προμήθεια των 300 λεωφορείων θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Απριλίου, είπε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι μέχρι το 2025 θα ενταχθούν στο στόλο συνολικά 550 οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Για να φτάσουμε στον τελικό στόχο της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων κατά 1.300 μέχρι το τέλος τετραετίας. Αν και δεν υποχρεώνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να έρθει στη Βουλή και να ενημερώσει για αυτούς τους διαγωνισμούς, και για αυτούς τους διαγωνισμούς πράξαμε αυτό που έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή. Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία και την εξέλιξη και αυτών των διαγωνισμών. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνησε πως 300 λεωφορεία θα ενταχθούν στις γραμμές της Αθήνας, ενώ θα διατεθεί ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάσταση λεωφορείων σε πόλεις της περιφέρειας. Στόχος είναι η στροφή σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, είπε η Υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μεταφορές, μια εποχή πιο πράσινη, πιο βιώσιμη. Άλλωστε, θυμίζω ότι μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, μέχρι το τέλος του 2027 ευελπιστούμε να έχουμε ανανεώσει το στόλο μας κατά συνολικά 1.300 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Για το σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Τα ζητήματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κτέλ και ταξί, αποτελούν ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα, επισήμανε η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, προσθέτοντας ότι συστάθηκε Επιτροπή για την Ανάπτυξη Συλλογής Δεδομένων, το πόρισμα της οποίας θα ολοκληρωθεί σε 5 μήνες. Πρόσφατα, με πρωτοβουλία μας, συστάθηκε Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων βέβαια ταξί και κτέλ. Μέχρι το 2026 θα κυκλοφορούν 1.300 ηλεκτρικά λεωφορεία, οπότε καινούρια, οπότε ο στόλος του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη θα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό ανανεωθεί και ουσιαστικά θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα. Με το νέο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αυξάνονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι αποζημιώσεις από 150 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ είναι αυτές οι αυξήσεις για την ανεμπόδιστη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες τόσο από ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών όσο και από δημόσιους φορείς συγκοινωνιών. Στόχος μας είναι 100% προσβασιμότητα και 100% βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Σε πολύ λίγες μέρες, 1η Φεβρουαρίου, θα τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της ΤΑΣΥ συγκεκριμένο link, το οποίο θα δίνει την πληροφορία σε άτομα με αναπηρίες αν κάτι οτιδήποτε πηγαίνει στραβά σε κάποιο σταθμό σε σχέση με την πρόσβαση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζητήσει επίσημα από εμάς να μην σχεδιάζουμε για αυτούς χωρίς αυτούς. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση διαχρονικά και μια πολύ καλή συνεργασία, την οποία την επισημοποιούμε τώρα με αυτήν την επιτροπή που συστάθηκε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Υπάρχουν τα λευκά ταξί, τα οποία εκτελούν δρομολόγια για τους ΑΜΕΑ. Ήδη και η Υφυπουργός μας έχει ζητήσει να αυξηθούν και τα δρομολόγια και λεωφορεία για τα ΑΜΕΑ. Επίσης, η Υπουργός έχει ζητήσει να αυξηθούν τα δρομολόγια, έχει κάνει ανακοίνωση. Και επίσης να πω ότι για το θέμα των κτηρίων, εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες μας, που είναι όλες προσβάσιμες. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας έχει εξαλειφθεί στις χώρες όπου η εμβολιαστική κάλυψη αγγίζει το 90%. Στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό αυτό είναι στο 43%, σημειώνεται μια ανωδική τάση του διαιθητικού καρκίνου. Τα στοιχεία αυτά παρέτησαν επιστήμονες σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ξέρετε πως είναι να ακούς ότι το παιδί σου έχει καρκίνο? Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αναρωτιέσαι? Τι δεν έκανα σωστά?
Ως μητέρα λοιπόν θα σας πω με απόλυτη σιγουριά ότι ποτέ μα ποτέ, όσο χρονών και να φτάσουν τα παιδιά μας, δεν θέλουμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Ως μητέρα επίσης θα πω και σε εσάς που αποφασίζετε για τις πολιτικές υγείας σε αυτή τη χώρα ότι πρέπει να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού HPV. Το εμβόλιο δεν έχει φύλο. Η έκκληση για εμβολιασμό από μια μητέρα που είδε το παιδί της να νοσεί έχει άλλη βαρύτητα. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα και πλέον μπορεί να εξαλείψει με ένα εμβόλιο τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Αφορά σε 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών και προσφέρει δωρεάν τις εξής προληπτικές εκστάσεις. Μοριακό τεστ HPV DNA για γυναίκες 30-65, εξέταση τεστ PAP, κολποσκόπηση, διοψία και φυσικά εξέταση από εξειδικευμένο γιατρό. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τις γυναίκες τις οποίες συστήνεται, οι οποίες έχουν φυσικά τη δυνατότητα να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, σύμφωνα με το είδος των ιδρυμάτων. Στις χώρες όπου ο εμβολιασμός των παιδιών αγγίζει το 90%, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας έχει εξαλειφθεί. Στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό αυτό είναι στο 43%, σημειώνεται μια ανωδική τάση του διευθυντικού καρκίνου. Έτσι, καλούμαστε να πιάσουμε τους στόχους που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μέχρι το 2030, το 90% των κοριτσιών μέχρι την ηλικία των 15 ετών να έχει εμβολιαστεί κατά του HPV. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το 70% των γυναικών σε ηλικία 35 και 45 ετών να ελεγχθεί με αυτό το HPV test. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το 90% των γυναικών που διαγνώσκονται με καρκίνο ή προκαρκίνο του τραχύλου να τύχουν τη σωστή θεραπεία. Η σύσταση των γιατρών είναι ο εμβολιασμός να αρχίζει από την ηλικία των 9 ετών, καθώς υπάρχει καλύτερη ανοσολογική απόκριση και να γίνεται και σε αγόρια, καθώς συνδέεται με τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. Δυστυχώς στη χώρα μας οι γονείς εμφανίζονται διστακτικοί. Φοβόντουσαν ότι κάνοντας το εμβόλιο για ένα ογκοποιό ιό μπορεί να δημιουργηθεί όγκο στο παιδί τους. Το δεύτερο, ότι εκεί είναι συνηθισμένο, αν δεν βλέπουν τον κίνδυνο από ένα λοιμώδες νόσημα, αλλά τους μιλάει κανείς για μια πρόβλεψη δεκαετίες μετά, να μην έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας υπολογίζεται ότι είναι ανάμεσα στους 10 πιο δαπανηρούς καρκίνους για το σύστημα υγείας. Στη χώρα μας κάθε χρόνο διαγνώσκουμε περίπου 700 γυναίκες με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και κάθε χρόνο δυστυχώς χάνουμε περίπου 300 γυναίκες από την νόσο. Κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές συνεπάγεται μια σημαντική κοινωνική απώλεια. Γιατί? Απώλεια σε όρους παραγωγικότητας, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των διαγνώσεων αφορά σε γυναίκες οι οποίες είναι στην ακμή της παραγωγής τους ηλικίας. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι περίπου τα 50 έτη. Η ειδική αυτή συνεδρίαση διοργανώθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς, δηλαδή, για να μπορούμε να νιώθουμε να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια, να λέμε τουλάχιστον αυτή η μορφή του καρκίνου δεν υπάρχει και έχει εξαλειφθεί. Οι ενώσεις ασθενών τόνισαν την ανάγκη για ενημέρωση όλων των κοινωνικών ομάδων. Ευάλωτοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνουν άτομα τα οποία εργάζονται στον χώρο του σεξ, άνθρωποι από άλλα εθνικά, από άλλα έθνη, δηλαδή μετανάστες, πρόσφυγες. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας εγκαινίασε την έκθεση του Μιχάλη Οικονόμου «Η Αλχημία της Ζωγραφικής». Τοπία από την Ελλάδα και το νότο της Γαλλίας, ταπεινά σπίτια που ονειρεύονται δίπλα στη θάλασσα, χρώματα γήινα και φωτοσκιάσεις που προκαλούν γαλήνη, αυτό εκπέμπουν οι πίνακες του Μιχάλη Οικονόμου. Τεχνική φωτογράφηση καταφέραμε να διαβάσουμε την δομή των έργων του Οικονόμου. Στη χρωματική δομή. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, εγκαινίασε την έκθεση που έχει τίτλο «Η Αλχημία της Ζωγραφικής», παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, και στη συνέχεια θαύμασαν από κοντά τους πίνακες του Μιχάλη Οικονόμου. Σήμερα ήρθαμε για να ανασάνουμε και να δούμε την τέχνη ενός ζωγράφου, επαναλαμβάνω, που ήταν μονήρης, μοναχικός, είχε μια δική του τεχνοτροπία, μια τεχνοτροπία
που περισσότερο εφήρμοζε στη ζωγραφική μια γλυπτική απεικόνηση των οικασμάτων του, των ψυχικών του οικασμάτων. Γιατί τα σπίτια του, οι θάλασσές του, τα στάχια του, τα δέντρα του, τα κυπαρίσια του ήταν κυρίως αυτό που ο ίδιος έβλεπε στη φύση και το απέδιδε τόσο καλά που μοιάζει μέσα από αυτή την ρέμβη και την υποβολή και μέσα από αυτή την ατμοσφαιρική διάσταση σαν να είναι φυγή προς το όνειρο. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους της περίοδου του Μεσοπολέμου. Επίκεντρο της ζωγραφικής του αποτέλεσε το τοπίο δοσμένο με έναν χαρακτηριστικό τρόπο. Τα έργα του συγκεντρώθηκαν και φιλοξενήθηκαν σε πρώτη φάση από την Πινακοθήκη Αβέροφ στο Μέτσοβο και τώρα παρουσιάζονται στην Αθήνα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, λίγο πριν εγκαινιάσει τον Αύγουστο του 1988 την Πινακοθήκη στο Μέτσοβο, είχε γράψει ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πρόχειρος οδηγός της Πινακοθήκης Μετσόβου», το οποίο τους πρώτους μήνες, ίσως και τα πρώτα χρόνια, λειτουργήσε ως ο κατάλογος της εκθέσεως των πρώτων 200 έργων νεοελληνικής ζωγραφικής του 19ου και 20ου αιώνος που παρουσιάζονταν στα τρία πατώματα αυτού του κτηρίου στο Μέτσοβο. Στον πρόλογο του μικρού αυτού προχείρου οδηγού γράφει ότι όταν επισκέπτεσαι μία πινακοθήκη νιώθεις να αδυνατίζουν τα πεζά της ζωής. Νιώθεις να ξεφεύγεις από τα πεζά της ζωής. Και μέσα, όταν άρχιζε να περιγράφει τους πίνακες που θα εφιλοξενούνται στο μουσείο, στην Πινακοθήκη Μετσόβου, φτάνοντας στον πίνακα του οικονόμου που ο ίδιος είχε τιτλοφορήσει «Το σπίτι που ονειρεύεται», λέει ότι βλέποντας αυτόν τον πίνακα, μέσα από την ήρεμη μελαγχολία, προσθέτω εγώ από άλλες κριτικές σωστές αυτού του πίνακα, βλέποντας αυτό τον πίνακα νιώθεις μία φυγή που τόσο την έχεις ανάγκη προς το όνειρο. Η έκθεση είναι παραγωγή της Πινακοθήκης Αβέροφ και εγκαινιάστηκε στο Μέτσοβο τον Οκτώβριο. Μπορώ να πω ότι στους τρεις μήνες που διήρκησε εκεί αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από το ευρύτερο κοινό της Βόρειας Ελλάδας, θα έλεγα. Όμως οι εκθέσεις πρέπει να ταξιδεύουν και θα ήταν πολύ κρίμα να τελείωνε στο Μέτσοβο η ζωή μιας τόσο σημαντικής παραγωγής. Το είχαμε εξ αρχής στο νου και το προσπαθήσαμε και το καταφέραμε και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Ίδρυμα Θεοχαράκη. Η έκθεση αποτελείται από 116 πολύτιμα έργα του Μιχάλη Οικονόμου. Πολλά έχουν δοθεί από ιδιωτικές συλλογές. Το κοινό θα μπορεί να τα θαυμάσει έως τις 12 Μαΐου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Ο Μιχάλης Οικονόμου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους, έχω την αίσθηση ότι ζωγράφιζε ονειρευόμενος την πραγματοποίηση της ελευθερίας του. Πέρα από τα διδάγματα των σχολών, κατέκτησε τη δική του τοπιογραφία. Η υπεθυριστική του έρευνα στο φως, το χρώμα, τη γραμμή αποτυπώνει με τον πιο δυνατό εκφραστικό τρόπο όχι μόνο τη φυσιολογία του εδάφους, αλλά και την αίσθηση του κλίματος. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να κυρωθεί η Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Αρμενίας. Ακόμη θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Ενώ την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.